Γεια σας και καλωσορίστε σε μία ακόμη παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε, θα σας εξηγήσω γιατί δεν πρέπει να αγοράσουμε μπαταρίες μόφες για τα λάπτοπ και τα smartphone. Το κάνει πάρα πολλοί κόσμος για να γλιτώσει λεφτά. Όχι μεγάλη διαφορά, αλλά το κάνει. 20 με 30 ευρώ είναι διαφορά περίπου. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι υπάρχει κίνδυνος σοβαρή για την υγεία μας. Το 2013 ένα Samsung Galaxy S3 που βρισκόταν στη τσέπη μιας νεαρής κοπέλας εξεράγει με αποτέλεσμα να της προκαλέσει εγκάβματα σε ένα μεγάλο μέρος του σώματός της. Από έρευνα που έγινε λοιπόν στο κινητό αυτό διαπιστώθηκε ότι η μάρκα της μπαταρίας που υπήρχε ήταν μούφα, είχε αλλαχτεί δηλαδή από την κοπέλα από μια τρίτη πολύ κατώτερης ποιότητας, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία της μπαταρίας να ανέβει και να δημιουργήσει βραχυκύκλωμα και να γίνει μια έκρηξη από την μπαταρία και αποτέλεσμα να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία της. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί αυτό και σε εμάς, όμως θα πρέπει να δώσουμε την ανάλογη προσοχή. Για τα λάπτοπ επίσης υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κάψουμε τροφοδοτικά, μητρικές, σκληρούς δίσκους, καθώς οι μπαταρίες εκτός από ότι μπορούν να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα που δεν είναι γνήσιες από τον κατασκευαστή, τελειώνουν γρήγορα, βασικό αυτό, και δεν έχουν την ίδια απόδοση όσο μπορεί να έχει η γνήσια. Μία μπαταρία λοιπόν η οποία είναι μούφα, γιατί μπορεί να μας προκαλέσει τέτοιο πρόβλημα? Διότι είναι θέμα capacity. Στο capacity λοιπόν μπορεί εμφανισιακά η μπαταρία να φαίνεται το ίδιο καλή όσο μία γνήσια, όμως για να χαμηλώσουν το κόστος και να σας τη δώσουν εσάς φθηνότερα, μειώνουν το capacity, την ποιότητα δηλαδή, και την απόδοση μιας μπαταρίας. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση μεγάλης χρήσης, overcharging που λένε, τα συμπτώματα που μπορείτε να δείτε είναι μεγάλη πτώση της μπαταρίας, πολύ γρηγορότερα δηλαδή από μια γνήσια, και το δεύτερο είναι που αυτό δεν το ευχόμαστε, είναι να ανατιναχτεί το κινητό, το οποίο είχε συμβεί σε πάρα πολύ κόσμο, σας πληροφορώ. Ένα παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω είναι μέσω της ιστοσελίδας eBay που πουλάει από εκεί πάρα πολλοί πολιτές πανέξυπνοι, Hong Kong και China, δεν προτείνουν τα Κινέζικα σε καμία περίπτωση, free shipping, δωρεάν μεταφορικά εδώ, 0,36 shipping εδώ. Βλέπετε, cheap replacement, δύο μπαταρίες κιόλας για το Samsung Galaxy το S3. Είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο να αγοράσετε τέτοιες μπαταρίες όσο και αν ενθουσιάζεστε με την τιμή. Το ίδιο ισχύει και για τη δεύτερη από εδώ κάτω, πάλι για Galaxy Samsung S3. Για τον ίδιο λόγο λοιπόν θα πρέπει να αποφύγετε πάρα πολύ την επιλογή τέτοιων εταιριών. Κοιτάξτε εδώ τη διαφορά. 2% και 2,5. Πώς γίνεται να είναι 2,5 εδώ και 2% στο replacement όσον αφορά την μπαταρία ηλιθίου που βλέπουμε, όταν μιλάμε για το ίδιο κινητό? Μόνο από αυτό καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αποφύγετε οπωσδήποτε να αγοράσετε μούφες μπαταρίες. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τα λάπτοπ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Να αποφύγουμε αγορές από το eBay όσον αφορά τρίτους κατασκευαστές, γιατί ψωνίζει πάρα πολλούς κόσμους από εκεί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά αυτό, να κοιτάμε το capacity της γνήσιας μπαταρίας που έχουμε, όπως και της μούφας που πάμε να επιλέξουμε, για να δούμε αν είναι το ίδιο, ώστε να το αποφύγουμε αυτό. Προτιμούμε να αγοράσουμε τη γνήσια μπαταρία από τον κατασκευαστή, διότι ο κατασκευαστής έχει φροντίσει να μας προσφέρει τη μέγιστη ασφάλεια και απόδοση που μπορεί να δώσει ειδικότερες συσκευές και εταιρείες με μάρκες. Φυσικά κάποιες θα βγουν ελαττωματικές, ακόμα και οι γνήσιες, αυτό είναι δεδομένο, και σε κάποια κινητά είναι αναμενόμενο να μην έχει την ίδια απόδοση. Όμως προτιμούμε τις γνήσιες από το να πάρουμε κάτι το οποίο θα μας καταστρέψει ολοσχερώς το κινητό ή το λάπτοπ στο μέλλον και θα κλαίμε ουσιαστικά τα λεφτά μας. Ευχαριστώ, παρακολουθήστε μια ακόμη παρουσίαση, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για τους επόμενους οδηγούς.